Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος να σας ευλογήσει με κάθε πνευματική ευλογία και να σας χαρίσει περισσότερα από ό,τι ζητείτε ή εννοείτε και να μας χαρίσει λόγια ζωής αιωνίου σήμερα, μήνυμα από τον ουρανό, να θρέψει τις καρδιές μας και να πούμε το καλό που ήρθαμε στον οίκο του τον Άγιο. Αγαπητά μου αδρέφια, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε, είναι από τη σελίδα 984, 984 είναι από το κάπαλφα κεφάλαιο πράξης των Αποστόλων και δάφιο 10. «Και ενώ διετρίβομεν εκεί ημέρας πολλάς, κατέβει από τη Ιουδαίας προφήτης της ονόματι Άγαβος. Και ελθόν προς ημάς έλαβε τη ιουδαιας προφητης της ονοματι αγαβος και ελθον προς ελαβε τη ζωνη του Παύλου και δε σα τα σχήρασε αυτού και τους πόδας είπε τάφτα λέγει το πνεύμα το Άγιον. Τον άντρα το οποίο είναι η ζώνη αυτή, ούτω θέλουν συνδέσει εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι και θέλωση παραδόσεις στα σχήρα των εθνών. Και όσοι ακούσαμε τούτο, παρακαλούμε αυτόν και εμεί και οι εντόποι να μην αναβεί η Ιερουσαλήμ. Ο Παύλο όμω απεκρίθη. Τι κάμνετε, κλαίοντε και καταθλίβοντες την καρδιά μου, επειδή εγώ όχι μόνο να δεθώ, αλλά και να αποθάνω η Ιερουσαλήμ έτοιμο υπέρ του ονόματο του κυρίου Ιησού». Και επειδή δεν επίθετο, ησυχάσαμε νυπώντε: Α γίνει το θέλημα του κυρίου. Μέσα στην καρδιά μου ήρθε ότι να μείνεις αμετακίνητος στο θέλημα του Κυρίου. Έχει κόστος αυτό όμως. Ό,τι θέλει ο Θεός για σένα, αυτό να κάνεις. Όχι ό,τι θέλεις εσύ για σένα, ούτε ό,τι θέλουν οι άνθρωποι για σένα. Άρα καλούμαστε να μην κάνουμε το θέλημα των ανθρώπων, το θέλημα το δικό μας, το θέλημα των εθνών, αλλά το θέλημα του Θεού. Αρκετό λέει ο παρελθόν καιρό που πράξαμε το θέλημα των εθνών. Τον ενσαρκή επίλυπο χρόνο, λέει ο Απόστολο Πέτρο, να το περπατήσουμε ουχήλη κατά συμπιθυμία των ανθρώπων, αλλά είναι το θελήμα του Θεού. Κάθε φορά που ερχόμεθα στην προσευχή, α κάνουμε και εμεί το ίδιο, αγαπητά αδέρφοι, όπω έκανε και ο Ισού μα. Ουχή το ημών θέλημα, κύριε, αλλά το σώμα μα γίνει. Γιατί, αδερφοί, το θέλημα του Θεού στη ζωή μα έχει όνιε προεκτάσει βασιλεία Θεού. Γιατί δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ανών, Πάσο, λέγον προ εμένα κύριε, κύριε, αλλά ο το θέλημα του Πατρός μου του εντισουρανή. Όχι μία μέρα, όχι λίγε μέρε, αλλά μια ολόκληρη ζωή το θέλημα του Θεού. Αμήν. Και αν αποτύχουμε να μετανοήσουμε και να πούμε, κύριε, δίδαξε μα να κάνουμε το θέλημά σου. Διότι εσύ, είσαι, λέει ο Θεό μου, το πνεύμα σου, το αγαθό, α μα οδηγήσει οδον ευθείαν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μα, αλλά μα έδωσε ο πλυσμό πνεύματο Αγίου να το κάνουμε, αγαπητά αδερφιά. Ο Θεό θα μα βοηθήσει. Όπω βοήθησε τον Παύλο να κάνει το θέλημα του Θεού. Κάποια στιγμή του είπε ο κύριο, Σε διόρισε να γνωρίσει το θέλημα του κυρίου. Και ο Θεό αποκαλύπτει το θέλημα του κυρίου. Εγώ όμω είμαι διατεθειμένο να το κάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο αγαπητά αδερφιά. Και ξέρετε υπάρχει μια δρομολόγηση εδώ κάποιων εδαφείων και θα τα φέρει έτσι το Πνεύμα του Άγιο έχεις να μας δώσει μηνύματα μέσα από το Λόγο του Θεού για να δείτε πώς κατεχάς ο άνθρωπος περπατεί μέσα στη ζωή αυτή και οι αποφάσεις του είναι προς το θέλημα του Θεού. Καταρχάς πρέπει να έχω ταπεινή καρδιά αγαπητοί Πολύ ζητούμενο αυτό ε. Πρέπει να έχω ταπεινή καρδιά και να έχει και εσύ ταπεινή καρδιά και να έχουμε ταπεινή καρδιά. Αν δεν έχω ταπεινή καρδιά, δεν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Θα πει ο κύριο «Έβρον βρείτε του Ιεσέανδρα κατά την καρδία μου. Και θα πει ο κύριο, μάθετε από εμένα ότι είμαι πράο και ταπεινό στην καρδία. Και αν το μάθετε, θα βρείτε ανάπαυση τη ψυχή σα. Και αυτή η καρδιά με οδηγεί να κάνω τα δικά του θελήματα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά αδερφιά. Εάν με βοηθήσει ο Θεός να έχω ταπεινή καρδιά, ταπεινό πνεύμα, συντριμμένη καρδιά, τότε μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν θα αντιδρώ στο θέλημα του Θεού. Θα του λέω, κύριε, βοήθα με να το κάνω, εγώ θέλω να το κάνω. Και ο Θεός θα μου δίνει δύναμη να το κάνω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάποια στιγμή μαζεύει ο Παύλος τους πρεσβυτέρους στην Ήλιτο. Θα έλεγε, κανείς πολλά έχει να πει για τη διακονία του, πολλά έχει να πει... Για όλα αυτά που έχει συμμαρτυρήσει ο Θεό, ξέρετε τι λέει, Το περπάτημά του. Πώ περπάτησε με τον κύριο όλο τον χρόνο. Και ευχαριστούμε τον κύριο γιατί τα αποτελέσματα μια διακονία είναι από το περπάτημά τη, αδερφή. Αλληλούια! Το περπάτημα μια διακονία φέρνει τα αποτέλεσματα. Το περπάτημα ενό αδερφού φέρνει τα αποτελέσματα. Δεν του είπε πόσα θαύματα έκανε ο Θεό στη ζωή του, αν και έκανε. Πόσε φορέ συμμαρτύρησε ο Θεό, αν και το έκανε, ξέρετε τι πώς περιπάτησε μαζί όλο το χρόνο. Πώς περιπάτησες, Παύλο, για να σε επιμηθούμε κι εμείς, καθώς λέει ο λόγος σου, ο λόγος του Θεού, μιμητέ «Μη μου γίνεστε καθώς κι εγώ του Χριστού, με τα πάση ταπεινοφροσύνης, με τα και πολλών δακρύων. Ο άνθρωπος του Θεού, η διακονία του Θεού, αυτόν που χρησιμοποιεί ο Θεός, είναι ταπεινός και έχει πολλά δάκρυα. Κλαίει. Κλαίει καταρχάς για τα δικά του λάθη, για τις δικές του πτώσεις αμαρτίες, αλλά κλαίει και για όλους τους άλλους. Περνθεί. Αλληλούια. Κλαίει γιατί έχει πλάχνα. Και αυτά τα το σπλάχνα τον οδηγούν να κλαίει για τους άλλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι ασυγκίνητος. Αλλά του έχει βάλει ο Θεός αυτή τη, τη χάρη μέσα στην καρδιά του να έχει δάκρυα. Και έχει και πολλούς πειρασμούς. Δεν του είναι όλα τα πράγματα εύκολα μέσα στη ζωή του. Πολλές δυσκολίες θα έρθουνε. Αλλά με τη χάρη αυτού πάντα πάντα τα αυτά θα υπερνικήσει δια του αγαπήσαντος αυτόν. Και θα έρθει και πέρα στη μίλη του και θα του πει ότι δεν συνεστάλλει να σα πω πάσα τη βουλή του Θεού. Και οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να λένε τη βουλή του Θεού. Δεν πρέπει να φεύγουν από τα όρια του θελήματο του Θεού, πρέπει να λένε τι του βάζει ο Θεό στο στόμα του. Το θέλημα του Θεού να γίνεται μέσα στη ζωή τη Εκκλησία, στη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Μ' αρέσει κάποια στιγμή όταν ο κύριο θέλει τον Ιωνά να κηρύξει κήρυγμα μετανοίας ή στην Ινεβή. Δεν δέχεται να πάει στην Ινεβή και πάει στα Ο Θεός περιτρέπει μια θάλασσο ταραχή, μια μεγάλη τρικυμία. Τελικά καταλαβαίνει ότι δεν παίζουμε με το θέλημα του Θεού. Δεν παίζουμε να μην κάνουμε αυτό που μας θέλει ο Θεός να κάνουμε. Να μην τον υπακούσουμε, να μην πάμε εκεί που, μας που θέλει και μας παραγγέλει το Πνεύμα του Θεού. Τελικά πήγε. Ξέρετε είπε πήγαινε να κηρύξει το κήρυγμα το οποίο εγώ θα σου πω. Μην κηρύττει άλλα κηρύγματα που δεν σου λέει το πνεύμα το Άγιο, αυτά που σου λέει το πνεύμα το Άγιο να μιλά. Και μέσα στην υγιένουσα διδασκαλία να κινείσαι. Όχι άλλη διδασκαλία. Γιατί θα έρθουν λέει, κάποιοι άνθρωποι που θα επιστορεύσουν σε αυτού του διδασκάλου κατά τη αυτών επιθυμία. Και από μένη τη αληθία λέει: Θέλω σε αποστρέψει την ακοή, ει του μύθου θέλω σε εκτραπεί. Ο Παύλο είναι αδερφή αμετακίνητο να κηρύττει το λόγο του Θεού. Χαλληλούγια. Κήρυξον το λόγο. Και του λέει τη βουλή του Θεού. Και τώρα δεδεμένο με το πνεύμα ξέρει τι θέλει ο Θεό. Κι είναι ο άνθρωπο του Θεού καλό να ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και η βουλή του κυρίου γι' αυτό ναι. Δεδεμένο στο πνεύμα, διοικούμπρε από το πνεύμα του Θεού. Αλληλούια. Και είναι ωραίο ο Θεό να μα βοηθήσει να διοικούμεθα από το πνεύμα του Θεού. Όχι να έχουμε μόνο πνεύμα Άγιο. Όχι μόνο να πληρωνόμεθα με πνεύμα Άγιο. Αλλά να μα μάθει ο Θεό να μα διοικεί το πνεύμα του Θεού. Γιατί αν μα διοικεί, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Λόγος του Θεού. Όσοι ειδικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι η Θεού, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Χριστού. Θέλεις να κληρονομήσεις την Ουράνιο Βασιλεία. Μάθε από τώρα να διοικήσει από το Πνεύμα του Θεού. Αλληλούια. Όχι μόνο να έχεις Πνεύμα Άγιο, να το αφήσεις να σε πηγαίνει αυτό, να σε άγει αυτό. Να σε ελέγχει αυτό. Να σε φρενάρει αυτό. Να σου λέει τι να κάνεις αυτό. Αλληλούια. Είπε, λέει, το πνεύμα το Άγιο στον Πέτρο. Είπε το πνεύμα το Άγιο στον ε, φίλη. Μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Μιλάει τη βουλή του Θεού, μιλάει το θέλημα του Θεού. Ακούω εγώ, ακούς εσύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα του πει κάποιε αλήθειε ο Παύλο. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Παύλο έχει πάρει την απόφαση, αγαπητοί αδερφοί, να τελειώσει το δρόμο του με τα χαρά και τη διακονία την οποία έλαβε παρακυρίου. Απόφαση θανάτου. Και ευχαριστούμε τον Θεό και πανά φορά θα μας αναγκάσει ο Κύριος να πάρουμε και εμείς την ανώλαγη απόφαση θανάτου. Και θα μιλήσει τώρα στην Εκκλησία αυτή και του πει προσέχετε σε αυτούς και σε όλο το πίμνιο το οποίο το Άγιο Πνεύμα σας έθεσε επισκόπου στο να και την Εκκλησία του Θεού. Ο άνθρωπος έχει όραση γιατί του έχει μιλήσει ο Θεός και ξέρει ότι μετά την αναχώρησή του θα εισέλθουν λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του βιβλίου. Ο Θεός αδερφοί να μας βοηθήσει να μείνουμε αμετακίνητοι στη διδασκαλία την οποία παραλάβαμε. Λέει κάτι πάρα πολύ ωραία στην Εκκλησία των Σάρδιων. Ενθυμού θυμού πως έλαβες και ήκουσας και φύλατε αυτά. Γιατί εάν δεν το κάνεις αυτό και δεν αγκριβνήσεις, θα έρθω σε σένα σαν κλέπτης. Και δεν ξέρεις ποια ώρα θα έρθω. Αδερφοί, να μείνουμε αμετακίνητοι εκεί που μας έβαλε το Πνεύμα του Θεού. Θα ακούσουμε φωνές. Θα ακούσουμε κάποιους ανθρώπους να μας πούν κάτι άλλο. Όχι, αμετακίνητοι. Όπως ο Παύλος είναι αμετακίνητος. Η δούλη του Θεού είναι αμετακίνητη. Ξέρει τι θα γίνει. Αυτός όμως είναι εκεί στη θέση του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τους λέει πώς περπάτησε. Ότι κοπίεσε με τα ίδια του αυτού χείρας. Ότι βοήθησε μέσα από τα χρήματα αυτά που έπαιρνε. Και αφιερώθηκε στο λόγο της χάριτος του Θεού ώστε δύνατε να επικοδομήσει όλους εμάς και να δώσει κληρονομία μεταξύ πάντων των αγιασμένων. Και εδώ θα δούμε κάποια πράγματα, αγαπητοί αδερφοί, που έκανε ένα δρομολόγιο, κάποιο πήγε σε κάποια μέρη, τελικά κατέληξε στο σπίτι του Φιλίππου. Συναντήθηκαν δύο διακονίες. Συναντήθηκαν δύο ευλογημένοι άνθρωποι. Η διακονία του Αποστόλου και η διακονία του Ευαγγελιστού. Πω, πω, πω Χριστέ μου, και οι δύο, δεν ήθελε να σταματάει ο ένας, να μιλάει ο άλλος και να είναι γεμάτοι και οι δύο. Μέρε πολλέ, ο ένα οικοδομούσε τον άλλον. Και τι ωραίο αδερφή, να έχουμε γεμίσματα ώστε να γεμίζουμε από αυτά που μα δίνει και να γεμίζει και ο άλλο. Να μα γεμίζει ο άλλο, να γεμίζουμε εμεί και να δίνουμε στον άλλον. Ο ένα να δίνει στον άλλον. Χαλιούγια. Να πηγαίνουμε στα σπίτια και να είμαστε οικοδομοί στα σπίτια. Μην φέρνουμε ταραχή όταν πηγαίνουμε σε ένα σπίτι. Να φέρνουμε την ειρήνη του Χριστού, να μα πει ο αδερφό, να ξανάρθει, αδερφέ. Μα έφερε στην παρουσία του Θεού. Μα έφερε οικοδομή στο σπιτικό μα. Μα έφερε την ειρήνη του Θεού. Μα μίλησε λόγια Θεού. Δεν μα τάραξε. Δεν μα είπε κάτι άλλο έξω από το θέλημα του Θεού. Χαρήκαμε με την παρουσία σου. Γεμίσαμε με το πνεύμα του Θεού. Και όπου είναι το πνεύμα του Θεού, αδερφοί, δεν θέλουμε να ξεκολλήσουμε, δεν θέλουμε να φύγουμε, δεν θέλουμε να μετακινηθούμε. Και μπορούμε να πούμε κι εμεί, σαν του μαθητέ του κυρίου, καλό να είναι να είμαι εδώ. Α κάνουμε τρει κοινά διασημεία δια τον Μωυσή μία και δια τον Ηλία μία. Θέλουμε την παρουσία του Θεού και τα γεμίσματα του Θεού, αδερφοί. Μη φεύγουμε άδειοι ο Θεός να μας γεμίζει την καρδιά μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πήρε πολλά μαθήματα, πιστεύω, ο, Πα... ο Παύλος εκεί και ο... το ίδιο πράγμα και ο... και ο Φίλιππος. Ευχαριστούμε τον Θεό σε αυτό το σπιτικό. Και αφού λέει ότι με μερικά σημέρα, σηκώθηκε κάποιο προφήτης, που πιστεύω ότι είναι διακονία προφητείας, ο άνθρωπος Άγαβος, και τον χρησιμοποιεί ο Θεό να συμμαρτυρήσει σε αυτό το οποίο έχει αποκάλυψει ο Παύλο να κάνει. Είναι ωραίο, αγαπητοί αδερφοί, σε ό,τι μα βάζει το πνεύμα του Θεού, να το συμμαρτυρεί ο Θεό. Αλληλούια. Και οι άνθρωποι του Θεού θέλουν συμμαρτυρία. Αν και το πνεύμα του Άγιο έχει μιλήσει, ότι δεσμά και θλίψει, λέει το πνεύμα του Άγιο, σε περιμένουν εν πάση πόλη. Αλληλούια. Και είναι ωραίο ο άνθρωπο του Θεού όταν λέει ταύτα λέγει το πνεύμα του Άγιο να είναι το πνεύμα του Άγιο και να το πνεύμα του. Χαλληλούγια. Να είναι γεμάτο με την παρουσία του Θεού. Γιατί αδερφοί, η άλλη διακρίνωση, γιατί καταλαβαίνετε πότε είναι η φωνή του Θεού και πότε είναι η φωνή του ανθρώπου. Όταν είναι η φωνή του Πνεύματος, γεμίζει η Εκκλησία και σηκώνεται η Εκκλησία. Αλληλούια! Όταν δεν μιλάει το Πνεύμα του Άγιο, καθίζει η Εκκλησία. Το καταλαβαίνει η Εκκλησία. Όταν μιλάει το Άγιο Πνεύμα, ανοσταίνεται, σηκώνεται η Εκκλησία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το Λόγος Κυρίου. Καλύτερα να μην μιλήσει παρά να μιλήσει και να μην μιλήσει ο Θεό μέσα από το στόμα σου. Άλλο τα θα μιλήσει, να μιλήσει ο Θεό μέσα από το στόμα σου. Να είναι ταύτα, λέγει το πνεύμα το Άγιο, όχι το πνεύμα του ανθρώπου. Δόξα στο όνομα του κυρίου μα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μαθαίνουμε φυσικά. Και ο Θεό αγιάζει την Εκκλησία του, τη μαθαίνει, τη διδάσκει. Προφήτε, λέει, δυο δύο-τρει ή διακρίνωση. Αυτή είναι μια εξέχουσα διακονή. Το έχει ξαναχρησιμοποιήσει ο Θεό τον, τον, τον Άγαβο, όταν προφήτευσε την πείνα η οποία έμπαινε να γίνει, η οποία και έγινε, λέει. Και είναι ωραίο όταν μα δίνει προφητεία ο Θεό αυτό που λέμε να γίνεται. Η οποία λέει και έγινε. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Και παίρνει τη ζώνη του, κάνει μια παράσταση και λέει ακριβώ το οποίο θα γίνει στον Παύλο. Προηγουμένω σηκώνονται κάποιοι άνθρωποι και τον, ε, θέλουν να τον παρακινήσουν να μην κάνει αυτό το οποίο έχει πάρει απόφαση μέσα στη ζωή του. Τι να κάνει, να κάνει το θέλημα του Θεού. Θα σηκωθούν άνθρωποι δίπλα σου να σε εμποδίσουν να κάνεις αυτό που σου έχει πει ο Θεός να κάνεις. Δια του πνεύματος, λέει, του λένε να μην αναβείς σε Ιερουσαλήμ. Ποιο πνεύματος, του πνεύματος του Θεού, του πνεύματος τους. Υπάρχει το πνεύμα μου και υπάρχει το πνεύμα το Άγιο. Ποιο ακούς, το πνεύμα των ανθρώπων ή το πνεύμα το Άγιο. Τι ακούς, θα έρθουν άνθρωποι να σου πούνε. Έχεις τη διάκριση να καταλαβαίνεις γιατί έχεις καλή σχέση με τον Θεό. Πότε μιλάει ο Θεός και πότε μιλάει ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μιλάει ο άνθρωπος, μιλάει ο άνθρωπος. Μιλάει και ο Θεός. Ο Ροβάμ, αγαπητοί αδερφοί, είναι ο, γιο γιος του Σολομούντα. Θα μπορούσε να έχει τη διάκριση να καταλαβαίνει ποια είναι η φωνή του Θεού. Άλλο που ήταν παρακυρίου αυτό που έγινε να ακούσει την φωνή των νεωτέρων. Αν όμως είχε την καλή σχέση με τον Θεό, θα καταλάβαινε ότι αυτό που του είπαν οι πρεσβύτεροι, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Να ελαφρύνει το ζυγό. Αυτός δεν άκουσε, τον βάρινε το ζυγό. Άκουσε την φωνή των νεωτέρων. Αλληλούια. Θα έρθουν φωνές, εσύ θα διακρίνεις τη φωνή του Θεού. Το θέλημα του Θεού. Κάποια στιγμή Τον έχει αναπαύσει από όλους τους εχθρούς, τον Δαβίδ. Και βγάζει, βγαίνουν συμπεράσματα ότι δεν είναι καλό να είναι ο κυβωτός εν μέσω παραπετασμάτων και κόκκινα κατοικών νίκο και Θα κάνω οίκο για την κυβωτό. Θα κάνω οίκο για τον Κύριο. Θα το, το άκουσε ο Νάθαν και του λέει «Άνδρας κατά την καρδία του Θεού δεν είσαι». Κάνει πάνω την καρδία σου. Να η βουλή του Θεού. Δεν είναι η βουλή του Θεού όμω αυτή. Χαλιλούγια. Μπορεί να σου πει τη βουλή του Θεού κάποιο άνθρωπο, αλλά μ' αρέσει ότι το βράδυ θα έρθει ο προφήτης στη θέση αυτή να ακούσει τη φωνή του Θεού. Τη νύχτα. Ξέρετε, τη νύχτα είναι η καθαρή φωνή του Θεού που ακούγεται από το πνεύμα του Θεού. Σηκώνεσαι τη νύχτα να σου μιλήσει το πνεύμα του Θεού. Σηκώνεσαι τη νύχτα. Γιατί ξέρετε, μέσα στην ημέρα, μέσα από την τεραχή τη ημέρα, στην καθημερινότητα και πολλά άλλα, δεν ακούγεται ξεκάθαρα η φωνή του Θεού. Το βράδυ γίνεται λόγο κυρίου. Amen. Αν θέλει να ακούσει πεντακάθαρα τη φωνή του Θεού, θα σου τη μιλήσει το βράδυ ο Θεό. Ενησυχία. Διότι οι λόγοι των σοφών, ενησυχία ακούγονται. Οι λόγοι του σοφού Θεού, ενησυχία ακούγεται. Το βράδυ θα μιλήσει ο κύριο και θα του πει. Δεν θα τον κάνει αυτό ο Δαβίδ θα το κάνει ο γιο του. Και του πει: Καλώ με έκανε ναι, ότι συνέλαβε αυτόν την καρδιά σου, αλλά δεν θα το κάνει εσύ σαν ηρεμάτων. Πολλά αίματα έχει εσύ. Μπορεί να είσαι άντρα κατά την καρδιά μου, να σου έδωσαν νίκε όλου αυτού του πολέμου, αλλά έχει πολλά αίματα. Δεν θα το κάνει εσύ, εσύ, τον ίκο. Ο Δαβίδ ακούει, αδερφή. Και δεν τον κάνει αυτό. Τον κάνει ο γιο του. Ο Θεό να μα βοηθήσει. Μηνύματα που μα δίνει το πνεύμα του κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, για να κάνουμε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μα. Παρακάτω εδώ θα δούμε κάποιου ανθρώπου που θα τον αναγκάσουν μέσα από τα κλάματά του, μέσα από αυτά που θα του πούνε. Και θα του πει ο Παύλο: Τι κάνετε, κλαίοντε και καταθλίβετε την καρδιά μου, Γιατί κλαίτε να με κάνετε να φύγω έξω από το θέλημα του Θεού. Γιατί με κάνετε να, να έρθει το συνέστημα πάνω μου και να φύγω από το θέλημα του Θεού. Γιατί όπου υπάρχει το συνέστημα, φεύγω από το θέλημα του Θεού. Συνέστημα με θέλημα Θεού δεν υπάρχει, αδερφή. Ο άνθρωπο του Θεού που κάνει το θέλημα του Θεού δεν έχει συνέστημα. Χαλιλούγια. Είναι αποφασισμένο, χωρί κανένα συνέστημα, να προχωρήσει μπροστά να κάνει το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, όταν ο κύριο μίλησε στον Αβραάμ, 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 και του είπε: Πήγε να πάρει τον ιό τον μονογενή, τον οποίο αγάπησε, ο Αβραάμ δεν είχε συναισθήματα. Ο Αβραάμ άκουσε τη φωνή του Θεού και είπε: Τέρμα, θα το κάνω. Ούτε στη Σάρα το είπε. Γιατί ίσω η Σάρα τον, επηρέα, τον επηρέαζε. Και κάποιοι άνθρωποι που είναι συναισθηματικοί μα επηρεάζουν. Αλληλούια. Πνευματικό με συνέστημα δεν υπάρχει. Ο πνευματικό, ο καθαρά πνευματικό δεν έχει συνέστημα. Στο λόγο του Θεού εννοώ. Είναι συναισθηματικό, έχει υγιεί συναισθήματα, αλλά δεν έχει συναισθήματα στο θέλημα του Θεού. Αλληλούια. Είδαμε τι έγινε. Πήρε την απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν τον έφευσε ο Θεό φυσικά, γιατί κατάλαβε, τον δοκίμασε, ότι φοβάται το Θεό. Και μέσα σε αυτή την υπακοή του να κάνει το θικό του θέλημα, όχι το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού, ο Θεός του προφήτευσε ωραία πράγματα και του είπε ωραίες επαγγελίε. Έχει ευλογία αν πάρεις την απόφαση να κάνεις το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Τι του είπε. Επειδή πήκουσα στη φωνή μου να κάνεις το θέλημά μου και δεν ηλπίδεις τον Υιό μου να γίνει διεμέ, ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Το θέλημα του Θεού έχει ευλογία, αδερφοί. Έχει ευλογία στην παρούσα ζωή, αλλά και στη μέλουσα ζωή. Περίμενε. Αλληλούια. Είναι απόφαση να κάνεις το θέλημα του Θεού κι εγώ κι εσύ. Και τι λέει το Πατέρ ημών. Πατέρ ημών ο έντης λέγει Αγιασέ το όνομά σου, έρθεται τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όπως είναι στον ουρανό τη και στη γη. Στον ουρανό, στην τελειότητα το θέλημα του Θεού. Τα πάντα υπακούν, τέλεια αρμονία. Στη γη ο πιστός κάνει το θέλημα του Θεού. Ο Θεό μπορεί να πει ότι κάνω το θέλημα του Θεού. Αλληλούια. Ξεκινάω την ημέρα μου και ζητάω την οδηγία του Θεού και του λέω, τι θέλει να κάνω, όπω έτσι ξεκίνησε την πορεία του πνευματική ο Απόστολο Παύλο. Και αυτό πιστεύω ήταν η βιωματική του εμπειρία και συνέχεια το έκανε. Αλληλούια. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο σου, αν δεν έχει βοηθό το πνεύμα του Θεού. Και κάποια στιγμή μπορεί και να αποτύχει και να μην το κάνει είσαι διατεθειμένος να μετανοήσεις, να επιστρέψεις και να μπει πάλι στη διαδικασία να το κάνεις. Γιατί μπορεί να κάνουμε και εμείς αυτό που κάποια στιγμή έκανε και ο Πέτρος. Δηλαδή μπορεί να το, μεταφράσουμε στο θέλημα του Θεού. Λέει, διόλοι στι νυχτός κοπιάσαντες δεν πιάσαμε τίποτα. Δηλαδή, πήγαμε μόνοι μας χωρίς να σε ρωτήσουμε, χωρίς να πάρουμε την οδηγία σου, χωρίς να σε συμβουλευθούμε. Αλληλούια. Και τελικά τι κάναμε. Μια τρύπα στο νερό. Τώρα πήραμε την απόφαση επί το λόγο. Σου. Αν δεν μα μιλήσει, εάν δεν μα δώσει οδηγία, εάν δεν μα πει κάνε αυτό ή κάνε το άλλο, δεν το κάνουμε. Εμεί θέλουμε να κάνουμε αυτό που θέλει εσύ. Όχι αυτό που θέλουμε εμεί. Αυτό που θέλει εσύ. Και ξέρετε, αδερφοί, ο άνθρωπο του Θεού πρέπει να ακούει. Πρέπει να ακούει. Γιατί η φωνή του Θεού, αδερφοί, δεν είναι πολλέ φορέ μόνο επειδή μου μιλάει ο Θεό ή σου μιλάει ο Θεό. Η φωνή του Θεού μπορεί να περάσει και από από ένα. Άλλον άνθρωπο. Αλληλούια. Και να είναι το θέλημα του Θεού. Αρκεί εγώ να είμαι οξυδερκής στη φωνή του Θεού και να την καταλάβω ότι είναι η φωνή του Θεού. Κάποια στιγμή ο Μωυσής, άνθρωπος του Θεού, βλέπει το λαό του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, να έχετε μπροστά του για να μάθει ποια είναι η Βουλή του Θεού. Τον βλέπει ο Ιωθώρ, τι κάνει εδώ πέρα. Και εσύ θα αποκάμεις και ο λαός θα αποκάμει. Του λέει, άκουσε τη φωνή μου. Θέλω σε συμβουλεύσει. Και ο Θεός θα είναι μαζί σου. Άκουσε. Τον συμβούλευσε ο πεθερός του. Και ο Θεός θα είναι μαζί σου. Θέλεις να είναι μαζί σου, ο Θεός πρέπει να ακούσει. Και να ακούω συμβουλέ και να ακούω συμβουλέ. Συμβουλή του Θεού, αλλά και συμβουλέ που έρχονται μέσα από ανθρώπου. Και τι λέει ο λόγο του Θεού, Ο δεχόμενο συμβουλέ είναι σοφό. Και πολλέ φορέ αποτυχάνουμε. Και ο Δαβίδα πέτυχε. Αλλά θα πάει να μετανοήσει και θα επιστρέψει εκεί στη θέση αυτή να βρει το Θεό και πάλι. Πολλέ φορέ δεν είναι. είμαστε πάντοτε επιτυχώντε στο θέλημα του Θεού. Αλλά υπάρχει ευκαιρία να ξανακάνω πάλι μια νέα αρχή μπαίνοντας στη διαδικασία να κάνω το θέλημα του Θεού. Ο Δαβίδ θα ξεμολογηθεί. Θα αφήσει την καρδιά του με ειλικρίνεια και με ευθύντα μπροστά στο Θεό. Δεν θα κρυφτεί. Θα του πει την αλήθεια. Και τώρα θα μπει μπροστά ο Κύριος και θα του πει «Επειδή μου είπες την αλήθεια, εγώ θα σε συνετήσω. Θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περιπατήσεις Τώρα θα γίνω εγώ σύμβουλό σου, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και πάνω σε σένα θα είναι τα μάτια μου. Ευχαριστούμε τον Θεό, Όταν ο Πέτρος επέστρεψε τώρα για να κάνει τη βουλή του Θεού, γιατί άλλη βουλή δικιά μας και άλλη βουλή του Θεού, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη είναι η βουλή μας από τη βουλή του, επί το λόγο σου θα ρίψω το δίκτυο, δηλαδή θα ακούσω πολύ σοβαρά τη φωνή σου, θα λάβω σοβαρά το λόγο σου και θα λέει: Κανεί ψαρά είναι. Την ημέρα υπάρχουν ψάρια. Ξέρουμε ότι σύμφωνα με την εμπειρία των ψαράδων τα ψάρια είναι τη νύχτα. Αλλά ακούει τον κύριο. Ρίψε το δίκτυο στα δεξιά μέρη του πλοίου. Άκουσε τον κύριο, αδερφέ. Ό,τι σου λέει αυτό να κάνει. Έτσι είπε κάποια στιγμή η μητέρα του κυρίου εκεί στο γάμο τη Κανά. Ό,τι σα λέγει, κάμετε. Αμή. Να ακούμε τη φωνή του Θεού, αδερφή. Και όταν τον ακούσαν, είδαμε τι έγινε το θαύμα, το πρώτο θαύμα στην κανά τη Γαλλία. Μόνο όταν ακούσει το Θεό θα δει θαύματα στη ζωή σου. Θέλει να δει θαύματα. Θέλω να δω θαύματα. Θέλουμε να δούμε ανατροπέ. Να επιστρέψουμε στην υπακοή του θελήματος του Θεού. Θα τον πάρει όλα ο Θεό. Θα κάνει νέα πράγματα ο Θεό. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Ασυμβίβαστη στο θέλημα του Θεού. Θα έρθουν άνθρωποι να μας πούν να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς θα περιμένουμε τη φωνή του Θεού. Τη συμμαρτυρία του Θεού. Και θα διακρίνουμε ότι αυτό που μας λένε, αν είναι η βουλή του Θεού, το θέλημα του Θεού, και θα προχωρήσουμε. Αλληλούια. Και α σηκωθεί και ο Νάθαμ. Αλλά το βράδυ θα έρθει ο Κύριος και θα πει, αυτό είναι το θέλημά μου. Δεν ξέρουμε ο Κύριος πώς θα έρθει η φωνή του, αλλά ξέρουμε ότι επειδή πήραμε την απόφαση να κάνουμε το θέλημά του, τελικά ο Θεός θα μας βοηθήσει να κάνουμε όχι το δικό μας θέλημα, αλλά το δικό του θέλημα. Αλληλούια. Γιατί τότε εξάπαντος θα δούμε το πρόσωπό του. Και αφού κάνουμε τα δικά του θελήματα, τότε θα μας κάνει ο Θεός και τα δικά μας θελήματα, τα οποία είναι θελήμα του. Αλληλούια. Διότι αν κάνουμε εμείς τα δικά του θελήματα, τότε και ο Θεός θα κάνει τα δικά μας θελήματα, που είναι δικά του θελήματα. Χαλληλούια. Και αν εμεί λέει ζητάμε κατά το θέλημα αυτού, ακούει μα. Και αν ξέρουμε ότι ακούει μα, θα μα δώσει και αυτά τα οποία ζητήσαμε παρά αυτού. Και πολλέ φορέ ο Θεό επιτρέπει κάποια γεγονότα στη ζωή του των ανθρώπων. Δέχεσαι αυτό που συμβαίνει στη ζωή σου πολλέ φορέ, σαν θέλημα κυρίου, να περιμένει τι θα βγάλει ο Θεό μέσα από αυτό. Γιατί πολλέ φορέ δεν ξέρουμε ποια είναι η βουλή του Θεού από κάποια πράγματα. Και βιαζόμαστε, λέμε δικά μα, κάνουμε, λέμε και περιμένουμε τι θα βγάλει ο Θεό και τι έχει ο Θεό να βγάλει μέσα από αυτή την κατάσταση. Θα προσευχηθούμε. Θα τον παρακαλέσουμε. Θα ταπεινωθούμε. Και ο Θεό θα μα πει ή το ένα ή το άλλο. Κάτι θα μα πει. Στον Παύλο, κάποια στιγμή, κάτι επιτρέπει ο Θεό. Δεν είναι πάντα έτσι. Αυτή είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Μην την κάνουμε σημαία και πούμε ότι πάντα έτσι κάνει ο Θεό. Στον Παύλο ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση και ο Θεό μίλησε γιατί είχε κάτι να κάνει μαζί του. Σε πολλέ άλλε περιπτώσει δεν ήταν έτσι αυτή η φωνή του Θεού. Και ο, Παύλο Παύλος θα ζητήσει, κύριε, τι ήταν αυτό που έχει επιτρέψει στη ζωή μου. Εγώ έχω διακονία, με χρησιμοποιεί, σηκώνω ανθρώπου, κάνω αυτό, κάνω το άλλο. Τι βγάζει από αυτό το πράγμα, τι, τι θέλει να με διδάξει. Τον παρακάλεσε, ταπεινώθηκε, ζήτησε τη βοήθεια του Θεού, ζήτησε την οδηγία του Θεού. Του λέει: Αρκεί η χαρή μου. Εν τη αδυναμία σου, η δύναμη σου δική μου δεικνύεται τελεία. Δεν το πήρε ποτέ. Συμβιβάστηκε με αυτό. Φυσικά ο Παύλος ήταν ένα ιδιαίτερο άνθρωπο, αγαπητοί αδερφοί, που το χρησιμοποίησε ο Θεό ιδιαίτερα. Δεν είναι πάντοτε έτσι. Πάντα τα όλα έχουν τη διαδρομή του. Το επιτρέπει ο Θεό ένα διάστημα αυτό, κάτι βγάζει μέσα από τη ζωή μα, κάτι μα μαθαίνει, μαθαίνουμε και μετά αυτό από τη ζωή μα. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Έτσι έγινε σε πολλού ανθρώπου. Έπρεπε να περάσουν από μια διαπαιδαγώγηση από μια πορεία. Και ό,τι είναι διατεταγμένο από τον Θεό θα το περάσω. Ό,τι είναι θέλημα Θεού θα το περάσω. Ο Κύριος έκανε το μέρος του. Και εσύ θα κάνεις το μέρος σου. Τι θα πεις. Ας παρέλθει απέ μου το ποτήριο τούτο, πλην ουχεί ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ. Φυσικά αυτό ήταν θέλημα Θεού, γιατί αν δεν ανέβαινε στο αυρό του κορκοθά εμείς όλοι εδώ θα βρισκόμαστε εδώ. Αλλά πολλές φορές, λέω ο Θεού, εάν χρειαστεί, που πολλές φορές χρειάζεται. Πολλές φορές μπορεί και να μην χρειάζεται, να λυπηθούμε ενδιαφόρους πειρασμούς και πολλές φορές περνάμε από μια πορεία που πρέπει να την περάσουμε. Δεν ξέρουμε γιατί. Μπορεί να δοξαστεί ο Θεός πιο πολύ από ότι έχει δοξαστεί μέσα στη ζωή μας. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να σωθούν κάποιες ψυχές μέσα από αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θέλει να βγάλει ο Θεός, αλλά πάντοτε αγαθό θα βγει από αυτό. Αρκεί να αποδεχτώ, να μην σκληρηθώ, σε αυτό που επιτρέπει που είναι θέλημα Θεού και έχω πάρει αποκάλυψη όπου το θέλει ο Θεός να γίνεται για ένα αλφά φαχή χρονικό διάστημα, όπως ήταν αυτό που είπαμε για τον Παύλο. Αλληλούια. Αγαπητοί αδερφοί, θα έλεγα κάποιο: κάποιος, ήθελε ο Θεός να περάσει ο άνθρωπος του που τον συστήνει, ότι είναι άνθρωπος άμετος, ευθύς, φοβούμενος στο Θεό και απεχόμενος από κακού να περάσει από αυτήν την ταλαιπωρία. Θα μπορούσα να το σταματήσω. Ήθελε. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος, σε όλη την οικουμένη, κανείς άνθρωπος δεν πέρασε, αυτά τα πάνδυνα που πέρασε ο Ιώβ. Είναι ένα βιβλίο τόσο παρηγορητικό που όταν βάζει εσύ τον πόνο σου, το βάσανό σου, τη θλίψη σου, λε τι πέρασε αυτό ο άνθρωπο. Και παρηγορεί αυτόν Τελικά αυτό δεν έμεινε για πάντα. Ο άνθρωπο έμαθε αυτά που έπρεπε να μάθει και ο Θεό του έστρεψε την αιχμαλωσία. Αλληλούια. Και στη δικιά σου ζωή θα στρέψει την αιχμαλωσία ο Θεό, αφού μάθει και μάθω. Αλληλούγια. Πρέπει να περάσω από τον δρόμο. Και αφού περάσει από τον δρόμο, ο Θεός θα δοξαστεί περισσότερο από ό,τι έχει δοξαστεί μέχρι τώρα στη ζωή σου, στη ζωή μας. Αλληλούια. Αρκεί να αποδεχτείς και να μην σκληρηθείς. Δεν σκληρήθηκε ο Ιώβ. Δεν σκληρήθηκε. Τι είπε. Αυτά τα λόγια τα οποία να τα πούμε όλοι μας, αν περνάμε σήμερα μια στενοπό, περνάμε κάτι το οποίο πονάμε, θλιβόμεστα. Δεν θα θέλαμε να το περάσουμε, λέμε, Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνουμε. Που τα δέχεται ο Θεό. Γιατί είναι ανθρώπινα και τα καταλαβαίνει για το πειραστής κατά πάντα καθόλου με το ημών. Χωρί αμαρτία δύναται να βοηθήσει του πειραζομένου. Ή το όνομα του κυρίου ευλογημένο. Μόνο τα καλά θα δεχτούμε από το Θεό. Γιατί θέλει μα Θεού κάποτε, κάποια πράγματα στη ζωή μα είναι και τα κακά, αδερφοί. Τα κακά τα οποία δεν έρχονται εξηδία ή μόνο αμαρτίας, αλλά τα θέλει ο Θεό να τα περάσουμε. Να διαπαιδαγωγηθούμε. Να μάθουμε. Να διδαχτούμε. Και να δοξαστεί πιο πολύ ο Θεό από ό,τι έχει δοξαστεί μέσα στη ζωή μα. Στο τέλο, ξέρετε τι είπε ο κύριο. Ο Ιώβα να βαθμίζεται. Είναι πολύ ταπεινό τώρα. Έχουν φύγει πολλά μέσα από τη ζωή του. Δεν είναι αυτό που ξεκίνησε στην ταλαιπωρία έχει αδειάσει. Αλληλούια. Είναι Άγιος άνθρωπος. Τώρα βλέπει το Θεό κάπου τον άκουγε. Τώρα είναι μετανοημένος. Τώρα έχει συντοποιήσει ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο Θεός. Και ο Κύριος λέει στρέφει την εχμαλωσία του και του δίνει διπλάσια πάντων όσα είχε πρώτερον. Το θέλημα Θεού δεν είναι πολλές φορές να κάνουμε μόνο αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά είναι να σηκώσω το σταυρό μου, να περάσω ένα φορτίο, μια δυσκολία, μια περίοδο που πρέπει να περάσω από κάποιες καταστάσεις τις οποίες έχει επιτρέψει ο Θεός, αλλά αποδεχόμενος αυτό και ελπίζοντας το έλεος του Θεού ότι ο Θεός μέσα από αυτό θα βγάλει πολλά, πολλά αγαθά και τα πάντα συνεργούν το αγαθόν σου αγαπώντα τον Θεό, ή του συγκεκριμένου κάτω προϊσμών αυτού. Δόξα στο όνομα του κυρίου μα. Το θέλημα του Θεού πονάει πολλέ φορέ. Το θέλημα του Θεού μόνο ο Θεό μπορεί να σου το δώσει να το κάνει. Δεν είναι θέλημα Θεού μόνο να κάνει το ακριβέ του λόγο του Θεού, αλλά να αποδεχτεί και αυτό που θέλει ο Θεό να περάσει μέσα στη ζωή σου. Χαλιλούγια. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Λέει κάποια στιγμή το τρόφιμο λέει, τον αφήκα λέει στη μύλη του ασθενή. Επιτρέπει ο Θεός ανθρώπους που είναι μέσα στο έργο του Θεού ασθενή επιτρέπει. Ο Τιμόθεος για τα σπολά σας ενίας, άνθρωπος ομόψυχος, ισόψυχος, επιτρέπει ο Θεός. Ο Παύλος, ο άνθρωπος του Θεού να επιτρέπεται να έχει σκόλοπα, σκόλοπα. Με τα πολλών πειρασμού, λέει. Με τα πολλών πειρασμών. Γιατί επιτρέπει πειρασμού, Γιατί όταν θα πει εσύ τον πειρασμό του σου, στον άλλον, δεν θα είναι ο συγκίνητο ο άλλο και θα καταλαβαίνει τι περνά. Γιατί αν του πει εσύ αυτό που περνά, θα καταλαβαίνει τι περνά. Γιατί όταν στον κύριο λε αυτό που περνά, το έχει περάσει ο κύριο και σε καταλαβαίνει αυτό που περνά. Εάν δεν έχει περάσει από πολλά-πολλά που πρέπει να τα περάσει, όταν ο άλλο θα σου κλαίγεται και θα σου λέει αυτά που περνάει και θα χάνει την πίστη του, πώ θα τον βοηθήσει, αδερφέ, Αν δεν έχει περάσει κι εσύ από τον ίδιο δρόμο. Αλληλούγια το οποίο ήταν θέλημα Θεού να τα περάσει. Όπω ήταν θέλημα Θεού να τα περάσει και ο Παύλο. Ξέρετε τι ήταν θέλημα Θεού να τα περάσει ο Παύλο. Έλα να σου δείξω όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματό μου. Κοιτάτε ένα βιογραφικό θλίψιον που έχει. Αυτό το βιογραφικό τον βοήθησε να έχει πλάχνα εκτιμών, να έχει κατανόηση, να έχει αγάπη, συμπαράσταση, να έχει χαρακτήρα Χριστού, να έχει φρόνημα Χριστού και να κατανοεί όλες τις ηλικίε πνευματικές και αναλόγως να συμπεριφέρεται γιατί τον πλούτησε ο Θεός μέσα στην πνευματική του πορεία. Αλληλούια. Γιατί η ζωή του Παύλου δεν ήταν μόνο χαρίσματα, διακονίες και όλα καλά. Ήταν ο κακατράχολος δρόμος, η στενή και τα οδό. Ήταν τα πολλά πολλά που επέτρεψε ο Θεός. Και αυτός τι έκανε. Ευχαριστούσε και δόξαζε τον Θεό. Αλληλούια. Αποδεχόταν τα πάντα θέλημα Θεού. Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά να αποδέχεσαι και αυτά που επιτρέπει ο Θεό σαν θέλημα Θεού. Ξέρετε, κάποια στιγμή εμποδίζει ο Θεό τον Παύλο και θα σε εμποδίσει ο Θεό. Θα περιπεράσει πάνω από το εμπόδιο ή θα σταματήσει όταν σε φρενάρει ο Θεό. Είναι αυτό που σε σπρώχνει, είναι και αυτό που σε φρενάρει. Και φρενάρει τον Παύλο, δεν ναι, πάει στην Ασία. Τι κάνει ο Παύλο τώρα, Είναι κάτι κακό να πάει τώρα στην Ασία να κηρύξει το λόγο. Δεν είναι κακό, κύριο κάτι καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο, να πάει στη Μακεδονία και να βοηθήσει τη Μακεδονία. Γιατί αυτή είναι η οδηγία του Θεού, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και θα πάει στη Μακεδονία. Θα το συζητήσει με τους συνεργάτες του και θα συμπεράνω ότι πρέπει να πάνε στη Μακεδονία. Θα πάνε στους Φιλίππους. Θα πάνε εκεί σε ένα ποτάμι και θα συναντήσουν μια γυναίκα την οποία θα της μιλήσουν τον Λόγο του Θεού. Αλληλούια. Και σε τόσε πολλέ γυναίκε, μία γυναίκα είχε σεβασμό στο λόγο του Θεού που άκουγε και τη άνοιξε ο Θεό στην καρδιά και έγινε έργο μέσα στην καρδιά τη. Και του εβίασε να έρθει στο σπίτι τη, βαφτίστηκε ενίδατη και ευχαριστούμε τον Θεό. Συνεχίζεται τώρα το έργο του Θεού. Βγαίνει εκεί το δαιμόνιο, γιατί έχει διάκριση ο Παύλο. Αν ήμασταν εμεί, δεν ξέρω αν είχαμε τη διάκριση αυτή. Να καταλαβαίναμε γιατί τον επενούσανε, να είναι ούτε η δούλη του Θεού του υψίστου. Ο Παύλο κατάλαβε ότι δεν είναι ένα αδερφό συμπαθών, αλλά είναι το δαιμόνιο που μιλάει μέσα από αυτή τη γυναίκα. Το επιτιμάει, βγαίνει. Yeah. Δεν άρεσε αυτό σε αυτού του ανθρώπου που τρεχμαντελευόντουσαν. Και ο, και ο Παύλο στη φυλακή των Φιλίππων. Πώ αντιδρά, Απόστολε, που προηγουμένω σε χρησιμοποιεί ο Θεό, σου λέει να πα στη Μακεδονία, σε αυτό που γίνεται στην φυλακή των Φιλίππων. Δοξάζω και υμνώ το Θεό. Τι άλλο να κάνω. Αυτό είναι ο Απόστολο. Δέχομαι αυτό που επιτρέπει ο Θεό. Δεν μουρμουράει να λέει ο Σίλα: Μήπω δεν ήταν η οδηγία του Θεού, Μήπω δεν σου μιλήσει ο Θεό, Μήπω δεν μα πάει ο Θεό εκεί. Όχι, το αποδεχτήκανε. Υμνούσαν το Θεό, δοξάζαν το Θεό, προσευχόμενοι στο Θεό και ο Θεό έκανε το θαύμα του. Αλληλούια. Γιατί αποδεχτήκανε το θέλημα του Θεού, Υμνούντε και δοξάζονται στο Θεό. Χαλιλούγια! Όπω αποδέχτηκε, είπαμε προηγουμένω, αυτά που πέρασε τα πάνδυνα ο Ιώβ. Αλληλούια. Ο οποίο αποστόμωσε και τη γυναίκα του. Γυναίκα, μόνο τα καλά θα δεχτούμε το Θεό, όχι τα κακά. Βλαστήμησε το Θεό και απέθανε. Λάλη, σα λέω, λαλή, μία των αφρόνων γυναικών. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Και βλέπουμε μετά τι έγινε, αδερφή. Ο Θεό είχε να κάνει σωτηρία στη φυλακή των Φιλίππων. Αλληλούια. Δεν ξέρω γιατί τα επιτρέπει ο Θεό. Αρκεί εσύ να τα δέχεσαι θέλημα Θεού. Το θέλημα του Θεού, αδερφοί, έχει ευλογία. Για να κάνεις όμως το θέλημα του Θεού, πρέπει να έχεις και υπομονή. Γιατί έχουμε χρεια υπομονή να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε τις επαγγελίε. Αλληλούια! Ο Θεός να μας βοηθήσει. Το θέλημα του Θεού να γίνεται και το θέλημα του Θεού να κάνουμε εμείς τη ζωή μας. Αλληλούια! Και να μας βοηθήσει το Άγιο Πνεύμα να σκηνεί την καρδιά μας στο θέλημα του Θεού. Γιατί αν το κάνουμε, σίγουρα θα έχουμε είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Τα χαρίσματα δεν μας πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Το θέλημα του Θεού θα μας πάει στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί εκείνη την ημέρα λέει πολύ και μου κάνει εντύπωση. Δεν λέει λίγοι, τινές. Πολλοί θα έρθουν εκείνη την ημέρα και θα μου πούν οι χαρισματικοί άνθρωποι που τους χρησιμοποίησα. Αυτά που είπαν είναι αλήθεια. Κύριε, δεν προφητεύσαμε το όνομά σου και τον ονοματή ξεβάλαμε δαιμόνια. Αλληλούια. Αλλά δεν είχαν μετάνοια, πιστεύω. Είχαν υπεροχή, υπερηφάνεια. Γιατί λέει, Κύριε, δεν προφητεύσαμε. Δεν προφητεύω εγώ. Δεν προφητεύει εσύ. Προφητεύει το πνεύμα το Άγιο μέσα από σένα. Αμή. Τα θαύματα δεν τα κάνει εσύ, τα κάνει ο Θεό μέσα από σένα. Αμή. Αλληλούια. Οχι εγώ λέει, αλλά ο κύριο. Μην κοιτάτε σημάσια να κάνουμε εξαιδεία δυνάμεω ή ευσεβία να περιπατεί αυτό. Αλληλούια. Ο κύριο το κάνει. Τον εαυτό σου συστήνει ή τον κύριο συστήνει. Αλληλούια. Ο ταπεινό άνθρωπο δεν συστήνει τον εαυτό του, συστήνει τον κύριο. Καυχέται στον κύριο. Αλληλούια. Δηλαδή, ο κύριο τον χρησιμοποιεί και το κάνει. Αυτό το κάνει μέσα από αυτόν. Αυτό ναι. αυτός είναι ένα σκέφο του. Έχει κάνει το μέρο του. Και ο Θεό, επειδή βρίσκει ένα σκέφο τη μία κρίση, κάνει το μέρο του κι αυτό. Δόξα στο όνομα του κυρίου μα. Αλλά ο άνθρωπο έχει μάθει ότι όσο και να σε χρησιμοποιήσει ο Θεό, η δόξα είναι στον κύριο. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Θα έρθουν εκείνη την ημέρα και θα μου πούνε, δεν κάναμε αυτά. Και εγώ θα ομολογήσω. Ο Θεός τι θέλει να ομολογήσει από εμάς. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ στα ολίγα, εις τα πιστός, ει, πολλών θέλω σε καταστήσει, είσαι στη καρά χαρά του Κυρίου Σε ποιον? Σε αυτόν που θα κάνει το θέλημα του Θεού. Μόνος του. Όχι. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Ο Θεός θα με βοηθήσει να το κάνω. Το Πνεύμα το Άγιο θα με βοηθήσει να το κάνω. Η χάρη του Θεού θα με βοηθήσει. Αλληλούια. Δεν το κάνω εξηδία μόνο δυνάμεω ικανότητο, αλλά από τη χάρη, τη δύναμη του Θεού να το κάνω. Και αφού οι άνθρωποι έμειναν στην πιστότητα του Θεού. Μέχρι τέλου το θέλημα του Θεού. Ο υπομείνα ω τέλου ούτω θέλει σωθεί. Θα ακούσουν το ίδιο δούλιο αγαθέ και πιστεύει. Δεν θα ακούσουν. Φύγετε από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Ποτέ δεν σα εγνώρισα. Δεν σα εγνώρισα. Δηλαδή, δεν κάνατε το δικό μου θέλημα. Κάνατε το θέλημα των ανθρώπων, κάνατε το δικό σας θέλημα και κάνατε το θέλημα των εθνών και κάτι άλλο. Δεν είχατε μετάνοια. Γιατί, αδερφοί, δεν είμαστε πάντοτε επιτυχόντες στο θέλημα του Θεού. Και ο Θεός σου λέει, μετανοήσε, επέστρεψε, ζήτα μου χάρη, ζήτα μου βοήθεια, ζήτα μου δύναμη και εγώ θα σε βοηθήσω να κάνεις αυτά που δεν μπορείς εσύ, να τα κάνω εγώ και να πάρω τη δόξα εγώ γιατί εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Όλοι αυτοί οι άγιοι άνθρωποι του Θεού μόνοι του το έκαναν. Ο Παύλο με αυτό τον χαρακτήρα μόνο του έκανε το θέλημα του Θεού. Όχι. Ο Θεό τον βοήθησε. Ήθελε. Και ξέρετε πώ άρχισε. Και πιστεύω έτσι τελείωσε. Και έτσι να τελειώσουμε τις τελευταίες τι τελευταίε ημέρε. Τι θέλει να κάνω. Έτσι ξεκίνησε. Τι θέλει να κάνω τώρα που ήρθε αυτή η παρουσία και δεν έγινε να πειθεί στην ουρανιοπτασία, τι θέλει να κάνω. Ποια ήταν η τελευταία μέρα, η τελευταία ώρα που είπε στον Κύριο τι θέλεις να κάνω. Τι θέλεις να κάνω. Και ο Κύριος του μίλησε ακριβώς τι να κάνει. Με λεπτομέρεια του είπε που θα πάει. Ο Παύλος το έκανε και ο Κύριος έκανε αυτά που, ακούμε, που διαβάζουμε παρακάτω. Αποκαλύπτεται στον, στον Ανία. Όραμα στον Ανία όραμα στον Παύλο, τον στέλνει τον Ανανία στον Παύλο, ο Παύλος βλέπει και βαφτίζεται με πνεύμα Αγίου και αρχίζει η αποστολή του. Όταν θα πάρει απόφαση να κάνει το θικό του θέλημα, ο Θεό έχει αποστολή για σένα. Έχει αποστολή. Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού προ εσάς, ο αγιασμός σας ο αγιασμός σας. Κάποια στιγμή μέσα στην παρουσία του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού βλέπει τον εαυτό του. Ποιος? Ο Ισαΐας. Έχεις δει τον εαυτό σου μέσα από τα μάτια του Θεού. Όσες φορές έχω δει τον εαυτό μέσα από τα μάτια του Θεού, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Έκλεγα, έκλεγα, έκλεγα. Άλλο να δείξει ο εαυτός σου τον εαυτό σου ή να σου πούν κάποιοι άλλοι για σένα και άλλο να σου δείξει ο Θεός μέσα από το δικό του μάτι τον δεν εαυτό σου. Ενώ μίλαγε στους άλλους ουέ, τώρα λέει και ουέ στον εαυτό του. Ο τάλας εγώ εχάθιν, ουέ σε με. Αλληλούια. Τον καθαρίζει ο Κύριος. Σκεύος καθαρό, τιμία κρίσος, έφυσος στο δεσπότη, τιμασμένο για κάθε ένα αργοθό. Τι στέλνει πάγιδι μας. Ιδού εγώ αποστηλών με. Αλληλούια. Αγιάστηκε ο άνθρωπος του Θεού και είναι έτοιμος για έργο, για αποστολή. Αλληλούια. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας, αδερφοί. Η καθαρότητα της ψυχής μας. Αλληλούια. Οχι διαδυνάμεως, ουδέ δια αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος. Αυτό είναι και το θέλημα του Θεού γιατί. Γιατί έχει ουράνια βασιλεία. Ζητεί την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρί το οποίο ουδή θα δει το πρόσωπο του κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάνοντα εγώ το θέλημα του Θεού, αγιάζω τον εαυτό μου. Άρα θα μπορώ να συνεχίζω να κάνω το θέλημα του Θεού, να αποδέχομαι ό,τι είναι θέλημα Θεού. Με τη χάρη του Θεού. Να διδάσκομαι από όλα αυτά. Να προσεύχομαι τι θα επιτρέπει ο Θεός, τι θα σταματάει ο Θεός. Τι θα φύρει να εξελίσσεται, τι θα πίνει να φεύγει από τη ζωή μου. Ενώ μένω εγώ καθαρό και κάνω το θέλημα του Θεού, που είναι ο αγιασμό, βασιλεία Θεού, και τότε ο Θεό θα μπορεί να ακούσει και τη δικιά μου την προσευχή και να κάνει περισσότερα από ό,τι ζητούν. Μην εννοούμε όπω έκανε με το δούλο του. Άρχισε καλό και τελείωσε καλό. Και το θέλημα του Θεού αρχίζει καλό στον άνθρωπο και το τελειώνει καλό. Ο κύριο να μα ευλογήσει. Αμή.